να το μοιραστεί με έναν Άγιο. Θα βρεις έναν Άγιο που αγαπάς πολύ και θα του λες ό,τι σε αγχώνει. Εντάξει. Λοιπόν, και να του λες βοήθαμε. Άγιε μου Δημήτριε, πες τον Άγιος Δημήτριος, σε παρακαλώ, έχω άγχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο. Βοήθαμε. Μην του λαλείς πώς να σε βοηθήσει, έτσι σκέτω. Ο Άγιος ξέρει. Βοήθαμε. Διότι υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που το έχουν να παράγουν άγχος. Ή εκκληρονομήσαν το που τον παπάν τους, που την μάμμαν τους, που την γιαγιάν τους. Είναι μια ασθένεια το άγχος, πολλές φορές κληρονομική. Αλλά και κληρονομικές ασθένειες θεραπεύονται, ξέρεις. Άμα να ανοίξουμε έναν Άγιο ή την Παναγία των μάλλον, τότε αρχίζει και λιγοστεύει. Και λιγοστεύει. Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολύ φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια πολύ μεγάλη φιλία με έναν Άγιο? Κάνεις την εικόνα του. Την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθείς, πάλι προσκυνάς το. Πάντα πριν να προσκυνήσεις, κάνεις το σταυρό σου. Ωραίο σταυρό. Όχι μαντολίνο. Ναι. Μιλάς του. Εγώ έχω τον Άγιο Γεώργιο. Παρόλο που εγνώρισα τόσους Αγίους, παιδιώθεν αγάπησα και με αγάπησε πολύ ο Άγιος Γεώργιος και αυτήν τη φιλία δεν την εγκαταλείπω με τίποτε. Έτσι. Λοιπόν, και εσύ θα του μιλάς του Αγίου σου και τα χαρούμενα και τα αγχωτικά και τα πέθυμα, τα λυπηρά. Ε? Όταν έτσι αποκτήσεις μια φιλία με έναν άνθρωπο, ενώ είναι έτσι, είναι μια συμμαθήτριά σου, εν νιώθεις ωραία, εσκέψου αυτή η φιλία να είναι με τον Άγιο Γιώργη, με έναν Άγιο. Άμα που έναν άνθρωπο νιώθεις έτσι άνεση, εμπιστοσύνη, στηρίζεσαι πάνω του, είναι έτσι. Σκέψου ο Άγιος, που ο Άγιος δίπλα που το Χριστό, που είναι Παναγία. Έτσι. Ξέρεις, το άγχος εμφανίστηκε σε μεγάλη έκταση και ένταση τα τελευταία χρόνια, γιατί μέσα στην οικογένεια σταματήσαν να υπάρχουν οικογενειακές γιορτές. Παλιά είχε η κάθε οικογένεια τις γιορτές της. Τον Άγιο μας. Καταλάβες. Πατέρας μου είχε τον Αημόδεστο. Η μάνα μου είχε τον Άγιο Κυπριανό. Εγώ είχα τον Άγιο Γεώργιο. Η αδερφή μου είχε τον Άγιο Στυλιανό, τον Άγιο Φανούριο. Ήταν αχωτική εκείνη. Είχε πολλούς Αγίους. Λοιπόν, γι' αυτό σε παρακαλώ, έτσι θα φιλέψεις με ένα-δυο Αγίους. Θα τους κάνεις την εικόνα του, θα κάνεις τη γιορτή του κάθε χρόνο, θα πιένεις την ημέρα της γιορτής του σχολείο, θα πιάνεις άδεια, θα κάνεις νηστεία και τρεις ημέρες προηγουμένως, θα πάει να κοινωνάς την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος σου και να δεις ο Άγιος όπου έχει προσκύνημα του, θα πάω να τον έβρεις. Μα αν έχει στην Κύπρο, θα πάω στην Ελλάδα, στη Ρωσία. Οι Κύπροι, έναν καλό που έχουμε, είμαστε προσκυνητές. Λοιπόν, έτσι κόρη μου Χρυσή, και να σου πω εγώ θα μείνει άγχος. Γιατί, εν καλά που το εντοπίζεις που τα τώρα που είσαι μικρή, γιατί αν κάνεις την δουλειά που σου είπα τώρα, πόσο χρόνο είσαι? 10. Ναι. Αν κάνεις τη δουλειά, καλή μου, τώρα που είσαι 10,
που να γίνει 25-30, έθαχεις τόσο άγχος. Ενάχεις τόσο. Κατάλαβες, και στα παιδιά σου θα δώκεις τίποτε. Τίποτε. Θα βγουν ελεύθερα από το άγχος. Αν δεν καμιστούν τη δουλειά που σου είπα, να συμπεθρέψεις με έναν Άγιο και να φιλέψεις, τα παιδιά σου να πιάσουν διπλάσιο άγχος και να θέλουν φάρμακα. Understand? Ωραία.